Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι. Εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας. Μισή ώρα ακριβώς μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022. Τηλέφωνο εκπομπής στο κάτω μέρος της οθόνης 2510-23-10-33, ό,τι θέλετε φυσικά και επιθυμείτε, μπορείτε να το μεταφέρετε στην εκπομπή σαν αναφορά, σαν καταγγελία, σαν οτιδήποτε φυσικά εσείς επιθυμείτε. Και για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που θα δούμε στην συνέχεια φυσικά. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το site μας, το 1news.gr, τις τελευταίες ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν. Για ΕΘΑ, συνεκπαίδευση μονάδων Ελλάδος και Γαλλίας, ανοιχτά της Κρήτης, αυτό ανακοίνωσε με σχετική του, όπως βλέπουμε, ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το ΓΕΘΑ, όπως βλέπουμε εδώ. Συνεκπαίδευση της φρεγάτας Αδρίας με τη γαλλική φρεγάτα Οβέρν πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης, όπως βλέπουμε εδώ. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, το οποίο μπορείτε φυσικά να το δείτε πατώντας απλά με ένα κλικ στο 1news.gr. Τώρα, πάμε λίγο στις πιο τοπικές ειδήσεις. Καμία ενημέρωση γιατί δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του φυσικού αερίου στην οδό Κολοκοτρώνη. Αυτό το έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Καβάλας, κ. Θόδωρος Μουριάδης, την χθεσινή ημέρα εδώ μέσα από την εκπομπή αναλυτής. Ενώ ήταν να ξεκινήσουν από την Τρίτη μετά το Πάσχα οι εργασίες, ο εργολάβος δεν ήρθε ποτέ και οι εργασίες δεν ξεκίνησαν ποτέ στην οδό Κολοκοτρώνη για να συνεχιστούν και μετά να έρθουν προς το κέντρο της Καβάλας. Άγνωστος ο λόγος που δεν ήρθε ποτέ ο εργολάβος, δεν εγκαταστάθηκε για να, όπως λέμε, να συνεχίσει τις εργασίες και να τις ολοκληρώσει. Η ακρίβεια αδειάζει το καλάθι στα σούπερ μάρκετ, λίστα με απαγορευτικά προϊόντα, δείχνει η εταιρεία μετρήσεων. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό, μπορούμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, προτού περάσουμε και στο άλλο θέμα από κάτω, που είναι εξίσου πολύ σημαντικό και θα έχουμε τον κύριο Δημητριάδη αργότερα για να κάνουμε μια συζήτηση. Ας δούμε λίγο τώρα αυτό με τη βοήθεια και τη τεχνολογία, αν βοηθήσει βέβαια. Μερικές φορές μας προδίδει. Να, ορίστε, ωραία, άνοιξε το άρθρο. Να δούμε λίγο τι γίνεται, τι συμβαίνει όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, είναι χαρακτηριστικές μάλιστα. Στροφή στην ιδιωτική ετικέτα, όπως αναφέρουν εδώ πέρα κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, όπως βλέπουμε. Καταστήματα τροφίμων, σημείωσαν πτώση σε πωλήσεις λιανεμπορίου τροφίμων σε αξία κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, παρά τις αυξήσεις τιμών που πέρασαν στα ράφια του σούπερ μάρκετ όλο αυτό το διάστημα. Παρατηρείται έντονο, πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πολύ μεγάλη αύξηση και στα αλκοολούχα ποτά, κυρίως και αυτά τα οποία παράγονται και στην Ρωσία. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ, κάτι να συμβαίνει, αλλά να τιμήσεις και σε άλλα προϊόντα όπως το σιτάρι, όπως το αλεύρι, όπως διάφορα φυσικά τα οποία αναφέρονται εδώ και μπορούμε να τα δούμε. Αναλυτικά λοιπόν η σχετική λίστα η οποία υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο εξίσου πολύ σοβαρό θέμα και θα έχουμε τον κύριο Δημητριάδη σε πολύ λίγα λεπτά για να συζητήσουμε μαζί του. Ο λόγος για τις αντιδράσεις γονέων έτσι ώστε να μην κλείσει ο παιδικός σταθμός του Αγίου Λουκά στην Καβάλα. Υπάρχουν κάποιες υπογραφές που ήδη συγκεντρώνονται από γονείς, όπως τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Και από πλευράς των γονέων φαίνεται πως δεν επιθυμούν αυτή την ενέργεια, δεν επιθυμούν να κλείσει ο παιδικός σταθμός του Αγίου Λουκά, δεν επιθυμούν σε καμία των περιπτώσεων να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα συζητήσουμε λίγο τώρα για να ακούσουμε και την άποψη του νομικού προσώπου κοινωνικής αλληλεγγύης και του προέδρου του νομικού προσώπου, του κυρίου Ανέστη Δημητριάδη, τον οποίον έχουμε μαζί μας, να τον καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τα πλάνα που βλέπουμε είναι πλάνα αρχείου, δεν έχουν να κάνουν με τον παιδικό σταθμό του Αγίου Λουκά. Αλλά να αναφερθούμε λίγο τώρα, κύριε Δημητριάδη, στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς των γονέων. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, δώστε μας λίγο μια εικόνα για να έχουμε λίγο μια εικόνα ως προς αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πριν από περίπου μια εβδομάδα, πάθηκε μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
Εν ώψη των εγγραφών που ξεκινάνε λογικά στις 10 Μαΐου και μετά για την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή για τη σχολική χρονιά 1 Ιανουαρίου του 2022 έως 31 Ιουλίου του 2023. Ναι. Οπότε έπρεπε να γίνει μια πρόβλεψη για το πώς θα δουλέψουν την επόμενη χρονιά οι γραφονιπιακοί σταθμοί. Όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα, σκοπός μας είναι να προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα και να μην μας σύρουν τα γεγονότα σε κάποιες λύσεις. Γιατί εννοώ, βλέπουμε ότι από το 2019 και μετά, ναι, η πτώση που έχουμε στις εγγραφές στα νήπια και βρέφη που φιλοξενούμε στους γραφονιπιακούς σταθμούς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι το 2019 τα βρέφη τα οποία φιλοξενούσαμε για τα νήπια ήταν στον αριθμό των 764 και την περσινή χρονιά ήταν στον αριθμό των εγγραφών που έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου στα 482. Βεβαίως στη διάρκεια της χρονιάς συν πλην, δηλαδή πότε κάποιοι γονείς σταματούσαν τα παιδιά τους, πότε είχαμε καινούργιες εγγραφές, το νούμερο αυτό κυμαινόταν από 450 παιδιά μέχρι 475 παιδιά. Όπως καταλαβαίνουμε, όλο το σύστημα το οποίο έχει μέχρι τώρα δομηθεί με τους 9 βρεφονιπιακούς σταθμούς, με τις 9 δομές που υπάρχουν, έχει δομηθεί πάνω σε κάποια παιδιά τα οποία ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός τους. Ναι. Όπως έχω πει και επανειλημμένα, καλά κάνουν οι προηγούμενοι δήμαρχοι, οι προηγούμενες διοικήσεις, επενδύανε πάνω σε κτίρια, σε κτίσματα. Λογικά θέλαμε και προσπαθούμε όλοι μας, πιστεύω, να έχουμε μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τα βρέφη και τα νήπια μας. Μια ποιοτική παροχή που τόσα χρόνια όντως την είχαμε δώσει τα παιδιά αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως, κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε και το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτοί οι τηλεφωνικοί σταθμοί για να δουλέψουν πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένους υπαλλήλους μέσα. Και τι εννοώ. Υπάρχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι, υπάρχουν οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου, οι οποίοι αυτοί, όταν δουλέψουν μόνο αυτοί, για να καλύψουμε όλη τη χρονιά, μπορούμε να καλύψουμε μέχρι έναν αριθμό περίπου των 400 παιδιών. Για να πάμε στα παραπάνω παιδιά και να καλύψουμε όλες τις δομές, θα έπρεπε να γίνουν εξτρά προσλήψεις. Όπως αν θυμάστε καλά, πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε συζητήσεις για το περιβόητο ΚΙΣΠΕ, το οποίο αυτό που καταλαβαίνετε έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Βλέποντας αυτή τη στιγμή στους υπόλοιπους δομές του Δήμου μας, στους υπόλοιπους τηλεφωνικούς σταθμούς, να υπάρχουν άδειες θέσεις, άδειες αίθουσες που δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν παιδιά για να λειτουργήσουν. Και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη διάσπαση των υπαλλήλων σε περισσότερες δομές. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Και τι εννοώ. Είναι οικονομικό το θέμα, δηλαδή, ακριβώς, λέτε, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά από την πλευρά τους οι γονείς δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να ρωτηθούν σχετικά με αυτό, γιατί ίσως είναι μερικές φορές δύσκολο να. Γι' αυτό και για ευκολότερο για αυτούς για να έχουν τα παιδιά είναι τους λογικό, στο παιδικό είναι σταθμό. Λογικό. Ναι. Οι αντιδράσεις που έχουν οι γονείς και ειδικά οι γονείς για την απόφαση, την πρόταση που κάνουμε σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας για ένα χρόνο και όχι κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Για να δώσω λειτουργία, δηλαδή ένα συμμαζέματο για ένα χρόνο για να δούμε πώς θα συνεχιστεί η όλη κατάσταση. Γιατί δεν σας κρύβω ότι οι γονείς αυτοί καλά κάνουν και ανησυχούν ότι ξαφνικά το παιδί τους δεν θα πάει στο περιφωνικό ξόπο που ξέραν μέχρι τώρα θα πηγαίνει, αλλά θα πάνε στον πλησιέστερο κοντινότερό τους, όπως είναι αυτός ο αένατος της ΔΕΠΟΣ, της Μικράς Ασίας που λέμε, που είναι εξίσου κοντά με αυτόν που είναι πάνω στην Παιδόπολη του Αγίου Λουκά που λέμε επίσης. Και κάποια λίγα βρέφη νήπια θα πάνε στον νόδο, στην Αρκαδί. Τι κάνουμε, τι πετυχαίνουμε στην ουσία με αυτό. Όπως όλοι γνωρίζουμε και από το σπίτι μας. Οι πιέσεις που έχουμε, τόσο από άποψη κόστους του ρεύματος, της ενέργειας, όσο και των προμηθειών. Επίσης, αν αθροίσουμε και το κόστος που είναι για αυτά τα άτομα που πρέπει να πάμε και να πάρουμε παραπάνω το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι τέτοιο που δεν μπορεί να γίνει συγκεκριμένη, να κάνουμε, ας το πούμε, μια πολιτική που κάναμε μέχρι τώρα. Θα ήταν πολύ απλό, πολύ εύκολο να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι θα συνεχίσουμε και στο κάτω-κάτω, όταν θα έρθει το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε όταν θα έρθει. Δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει οι κινήσεις να είναι, θα έλεγα εγώ, προκαταβολικές, να προλαμβάνουμε, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το αμέσως χρονικό διάστημα πρόβλημα. Πρόκειται να κλείσει μόνιμα αυτός ο παιδικός σταθμός? Όχι, γιατί και αυτό είναι για αναστολή για ένα χρόνο, σας είπα. Είναι αναστολή δηλαδή. Ακριβώς. Αυτή η αναστολή θα δείτε απλά το πώς θα πάει οικονομικά ο παιδικός σταθμός και μετά θα
Δηλαδή από πλευρά του νομικού προσώπου και μετά θα το ξανανοίξουμε. Τι θα κάνουμε. Αν τυχόν. Η πρόβλεψη που είναι για φέτος είναι ότι τα παιδιά τα οποία θα έρθουν μέσα από το Σεπτέμβριο και μετά θα είναι σίγουρα κάτω από το 350. Αν όντως αυτή η πρόβλεψη είναι, πάμε για ακόμα πιο περαιτέρω συρρήκνωση των παιδιών και των βρεφών που θα έχουμε και θα φιλοξενούμε στις δομές μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αν γίνει κάποιο θαύμα, που, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε άμεσα αυτή τη στιγμή, και πούμε ότι του χρόνου ξαφνικά έρθουν τα παιδιά και έρθουν 550 παιδιά, 540 παιδιά. Mm. Ναι, θα χρειαστεί πάλι να επαναλειτουργήσει ο συγκεκριμένο βρεφό. Μόνο σε αυτή την περίπτωση όμως λέτε, κύριε Δημητριάδη. Δηλαδή. Αυτό που είπατε, μόνο αν έχουμε πάλι 500 παιδιά. Ή αν έχουμε καλύτερα οικονομικά στοιχεία. Αυτό. Εάν όμως δεν έχουμε, κύριε Δημητριάδη, δεν θα επαναλειτουργήσει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αν δεν έχουμε, θα γίνει επανεξέταση του χρόνου τέτοια εποχή. Επανεξέταση της όλης κατάστασης, το πώς βαδίζει η όλη υπόθεση και θα προβούμε σε νέα απόφαση. Αν δούμε ότι μπορούν να καλυφθούν τα όποια έξοδα έχουμε για να έχουμε τις παραπάνω δομές, ναι, θα επαναλειτουργήσει. Αν έχουμε παραπάνω παιδιά, ναι, θα επαναλειτουργήσει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε μια χρονιά δύσκολη που καθημερινά αυτά που βρίσκουμε όλοι μας μπροστά μας είναι πολύ δύσκολα πράγματα, και είτε από την υψηλιστική κρίση είτε από την ενεργειακή κρίση, να ξέρουμε πού θα πάει. Οι επιδοτήσεις οι οποίες έρχονται, στην ουσία η βρεφονιπιακή, το νομικό πρόσωπο, στηρίζεται πάνω και σε οικονομικά στοιχεία. Ναι, στην κοινωνική πολιτική, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα κονδύλια για να γίνει αυτή η κοινωνική πολιτική. Έρχονται τα χρήματα δεν υπάρχουν, μέσω. Λέτε, κύριε Πρόεδρε. Τα οποία είναι συνεχώς συρρυκνούμενα, ναι. Γιατί όταν ήταν 764 παιδιά, τα λεφτά που παίρναμε μέσα από τα βάουτσερ, από το ΕΣΠΑ κτλ. Ήταν πολύ μεγαλύτερα, σχεδόν διπλάσια από ό,τι θα πάρουμε φέτος. Φέτος θα πάρουμε τα μισά από ό,τι παίρναμε το 2019. Οι επιδοτήσεις που έρχονται από το κράτος, από τις ΚΑΠ, είναι σχεδόν στα περίπου 70%. Το μόνο που έχει μείνει σταθερό και ίσως είναι και λίγο πιο ενισχυμένο, είναι η επιδότηση που παίρνουμε από τον ίδιο το Δήμο για να λειτουργήσουν. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό τρώει το λεγόμενο απόθεμα. Όταν δεν υπάρχει απόθεμα, θα υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας των βρεφονιπιακών σταθμών. Δεν πρέπει να φτάσουμε τη λειτουργία των σταθμών και να πούμε ότι παίζουμε στο όχι στην όχι στη ποιοτική παροχή της υπηρεσίας των παιδιών μας. Δεν πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά το αν πρέπει να έχουμε 9 βρεφονιπιακούς σταθμούς ή να έχουμε 8 βρεφονιπιακούς σταθμούς για μία χρονιά. Από το να πούμε ότι από την άλλη μεριά να έχουμε ποιοτικές παροχές απέναντι στα παιδιά. Αυτό είναι το θέμα, κυρία Δημητριάδη. Αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι για μία χρονιά. Δηλαδή, αναλόγως, εάν τυχόν προκύψει αυτό που είπατε, δεν έχουμε οικονομικά στοιχεία αυτά που πρέπει. Και άμα δούμε ότι δεν έχουμε τα 500 παιδιά, αυτό που ζητάει και η διοίκηση του νομικού προσώπου, τότε θα είναι για 2 χρονιές, ίσως είναι για 3 χρονιές, ίσως πάει για μόνιμο μετά. Δηλαδή, τυχόν, αυτό όπως, είναι το θέμα που ενδεχομένως απασχολεί και τους γονείς. Το λογικό ποιο είναι, ότι όταν έχουμε φτιάξει δομές που αφορούν για 750 παιδιά, αν η τάση πάνε και όπως λέμε ότι θα πέσουν κάτω από 400 παιδιά π.χ., θα μπορούμε να έχουμε τις ίδιες δομές παρέχοντας τι. Αν όμως τα παιδιά έχουμε παραπάνω αιτήσεις, έχουμε παραπάνω εγγραφές. Αυτή τη στιγμή ο παιδικός σταθμός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε άψογη κατάσταση. Ο συγκεκριμένος βρεφονιπιακός σταθμός που γίνεται η αναστολή και γίνεται, όταν λέμε ότι γίνεται ο συγκεκριμένος, είναι γιατί δεν μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον άλλο μεγαλύτερο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναστείλουμε την Αρκαδίου που είναι ο πιο πολυδύναμος, θα μπορούσαμε να στείλουμε τη ΣΥΔΕΠΟ που είναι πιο δυναμός. Φτάσαμε στην απόφαση, δυστυχώς την δύσκολη απόφαση για ένα χρόνο να αναστείλουμε τη συγκεκριμένη του συνδεσμού, γιατί είναι ο πιο μικρός στην δυναμικότητα. Θα έλεγα ότι όντως πράγματι το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάνω στο συγκεκριμένο βρεφονιπιακό σταθμό έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα. Αυτό. Έχουν άρα είναι πολλά. Σε καλή κατάσταση, κύριε. Σε άψογη κατάσταση. Τότε αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό μας προβληματίζει και εμάς και απορούμε τώρα γιατί προχωράει αυτή η απόφαση. Και ενδεχομένως και τους γονείς έτσι. Γιατί ενώ έχουν δοθεί χρήματα, είναι σαν να λες τώρα κάπου κάτι το δίνω να το φτιάξω, να το υλοποιήσω καλώς και. Βλέπουμε τελικά ότι το κλείνω στο τέλος. Η συγκεκριμένη ενέργεια για την επισκευή του συγκεκριμένου ψηφιακού σταθμού ξεκίνησε επί της Προεδρίας τότε της τελευταίας χρονιάς που ήταν η κυρία Τσανάκα και στην ουσία υλοποιήθηκε την πρώτη χρονιά που είναι ο κύριος Μουριάδης. Αυτά όταν γίνονται τέτοιες προβλέψεις για βελτιώσεις των χώρων δεν γίνεται για την επόμενη χρονιά. Τότε ήταν περισσότερα τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι μια, θα έλεγα, εγώ κίνηση ανάγκης που κάνουμε στο να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, όπως το ξαναλέω, την ποιότητα που έχουμε στην παροχή των ΜΠΟ μας.
δεν πρέπει να παίξουμε στο Δήμο Καβάλας, σε όλο το Δήμο Καβάλας έχουμε άλλους 8 περιφωνηπιακούς σταθμούς. Δεν πρέπει να παίξουμε με την ποιότητα των υπολείπων. Μακάρι να υπήρχαν χρήματα, μακάρι να υπήρχε δυνατότητα και μακάρι να μην χρειαζόταν να πάρουμε μια τέτοια δύσκολη απόφαση. Μακάρι να βρεθεί αύριο η κυβέρνηση και να πει σας δίνω παραπάνω λεφτά. Μακάρι να βρεθεί ο Δήμος και να πει ακόμα από τα ήδη πολλά που δίνει ο Δήμος Καβάλας χρήματα για την επιχορήγηση του νομικού προσώπου, να βρεθούμε ακόμα περισσότερα. Και μακάρι να μην έχουμε και την πτώση των παιδιών. Και όταν όλα τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή, τα χρήματα που παίρνουμε είναι ίσα ή καλύπτουμε τις λειτουργικές ανάγκες, δεν μπορούν να γίνουν κινήσεις πάνω στην ακόμα περισσότερο βελτίωση των παροχών. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σκόπιμο να μπορέσει να υπάρχει ένας ψυχολόγος, ένας μια εργοσιοθεραπευτής, δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι παραπάνω, να αλλάξουμε τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σίγουρα, κύριε Δημητριάδη, τα κτίρια μας. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά όχι και να οδηγηθούμε όμως σε κλείσιμο και σε αναστολή τώρα, όπως λέτε, σίγουρα ενός παιδικού σταθμού. Συμφωνούμε με αυτό που λέτε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, έτσι, στο μέλλον. Δηλαδή, στο δικό σας σπίτι θέλετε να μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που έχει πάει, δεν έχετε κάνει ένα κλικ παραπάνω σε ένα διακόπτη, να κλείσετε ένα φως παραπάνω, τι να κάνετε σχέση έχει αυτό τώρα, κύριε Πρόεδρε? Εγώ σας αναφέρω το γεγονός ότι εσείς είπατε ότι θέλετε να προσλάβετε ψυχολόγο ή οτιδήποτε. Δεν διαφωνώ. Σε μελλοντικό εννοείται, αλλά όχι και να βάλουμε αναστολή τώρα σε ένα παιδικό σταθμό για να γίνει αυτό, για να ελοποιηθεί. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω, νομίζω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς όμως δεν καταλαβαίνετε εσείς τον τρόπο που σας εξηγώ, το ότι πρέπει να γίνει η οικονομία. Δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες. Δεν υπάρχουν δυστυχώς τα χρήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Στα προηγούμενα χρονικά διαστήματα υπήρχαν κάποια αποθεματικά τα οποία κάνουν χρήση της προηγούμενης διοίκησης, τα οποία δεν υπάρχουν δυστυχώς τώρα. Πρέπει να προλάβουμε το χειρότερο και να διατηρήσουμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έστω και με μια κίνηση την οποία θέλουμε να κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού θα γίνει. Και αν αυτή η κίνηση όντως μας αποδώσει ή όχι, θα φανεί μέσα σε μια χρονιά. Αν δεν απορρίψει, θα πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Άμα τυχόν, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία, λέτε, τα οποία περιμένετε από αυτή την αναστολή, θα επαναλειτουργήσει ο παιδικός σταθμός? Βέβαια, σας έδωσα μια αναστολή για ένα χρόνο. Είναι ένα πιλωτικό, μια πολιτική πρόταση που κάναμε, πιλωτική πρόταση στο νομικό πρόσωπο, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ορθή λειτουργία του. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα μας δώσει κάποια αποτελέσματα. Το αν θα δώσει ή όχι, εδώ είναι για να κρυφτούμε μετά από ένα χρόνο. Και το σίγουρο πάνω απ' όλα είναι ότι σε περίπου μια εβδομάδα που θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τεθούν τα οικονομικά στοιχεία προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθει και η απόφαση. Γιατί αυτό η όση που πάρθηκε είναι σαν πρόταση. Την τελική απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα. Αυτό. Τώρα με ενημερώνουν ότι υπάρχει ουσιαστικά και ένα μήνυμα από πλευράς ενός γονέα από τον παιδικό σταθμό, κύριε Πρόεδρε, σχετικά αυτό που και εγώ ουσιαστικά σας ρώτησα, σας έθεσα για το εάν τυχόν κλείσει πιλωτικά, όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος, ο παιδικός σταθμός για ένα χρόνο, θα γίνει μόνιμο μετά αυτό. Αυτό μπορούμε να το πούμε στον κόσμο όμως, ότι δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί πέρα είναι το θέμα. Αυτό απασχολεί τους γονείς από πλευρά του παιδικού σταθμού. Με βεβαιότητα, αν αύριο το πρωί ξαφνικά σταματήσει ο πόλεμος, ξέρετε, αν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πώς θα δώσω μια τέτοια απάντηση που με ρωτάτε αυτή τη στιγμή? Ξέρετε αυτό, αν θα πέσει το πετρέλαιο ή όχι? Άρα, δηλαδή, πέρσι τέτοια εποχή ξέραμε το κόστος που θα έχει η βενζίνη, που θα έχει πάει, το διατροφικό κόστος. Ξέραμε πάνω σκάρι το κόστος μιας πρώτης ύλης που έχει πάει σε διπλασιασμό. Γνωρίζαμε πέρσι κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου? Η κίνηση που γίνεται είναι για να προλάβουμε τα χειρότερα. Θα δούμε στη συνέχεια, στην επόμενη χρονιά, τι έχουμε καταφέρει με τη συγκεκριμένη κίνηση. Και ναι, μακάρι, σας ξαναλέω, να έχουμε παραπάνω παιδιά, να υπάρχουν παραπάνω ανάγκες και ναι, να λειτουργήσει ο προφορικός σταθμός. Μακάρι να υπάρχουν χρήματα παραπάνω, μακάρι από το πρωί η κυβέρνηση να πει ότι θα δώσει μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, μακάρι, αλλά πώς θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο? Όντως η απόφαση, σας ξαναλέω, είναι για ένα χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Παρακαλώ. Το μόνο που σκεφτικό μας πάνω είναι να προσέξουμε, να διατηρήσουμε την ποιότητα που προσφέρει στους παιδικούς σταθμούς και στα υπόλοιπα στους υπόλοιπους σταθμούς για τον επόμενο χρονιά. Να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Μάλιστα.
Για να δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, περίεργο το θέμα. Θα δούμε, βέβαια, βάσει του οικονομικού κομματιού, της ενέργειας δηλαδή, ουσιαστικά και ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει κάποιους πόρους ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι τόσο... Αυτός ο ένας χρόνος πιλωτικά, όπως λέει τώρα ο κύριος Δημητριάδης, θα γίνει πιλωτικά, όπως είπε και ο κύριος που μας έστειλε το... πήρε τηλέφωνο και με έστειλαν το μήνυμα εδώ πέρα, ότι... Δεν ξέρουμε αν θα γίνει μόνιμο, τι ακριβώς θα γίνει. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα το δούμε φυσικά. Υπάρχουν, να πούμε, θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, όπως το είπε και ο κύριος Πρόεδρος τώρα προλίγου. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα τεθεί και τι θα συζητηθεί και αν θα περάσει τελικώς αυτή η απόφαση. Πάντως είναι στα κάγκελα οι γονείς, αυτό έχουμε καταλάβει. Για να δούμε τι θα γίνει. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Καμπουρίδη, Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας. Να βάλουμε πλάνα νοσοκομείο Καβάλας, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Καμπουρίδη. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Λιθός Ανέστη. Τι κάνετε, νοσοκομείο? Όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι... Όλα καλά. Θα συνεχίσει η αποκλιμάκωση. Υπάρχει αποκλιμάκωση στους κυρίους δείκτες. Από την άλλη, οι νοσηλίες παραμένουν σε ένα επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με τα προηγούμενα κρούσματα στην Καβάλα, τα οποία ήταν αρκετά. Αυτό. Πώς είναι τα πράγματα? Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Είμαστε κάτω από 30 σαφώς καθημερινά και παλεύει να πέσει το νούμερο. Όμως τα νούμερα ήταν μεγάλα σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα αυτό βιώνουμε στις εισαγωγές, δηλαδή και στις νοσηλίες. Μάλιστα. Ακόμη δηλαδή υπάρχει κίνηση, κύριε Καμπουρίδη? Ναι, υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι δεν πέρασε ο κορονοϊός. Μπορεί να αποκλιμακώνει, αλλά δεν πέρασε. Και στην Καβάλα είχαμε ιδιαίτερα ψηλά νούμερα όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Αυτό. Και νοσηλίες και θανάτους, δυστυχώς, να το πούμε και αυτό. Ναι, αυτά πάνε όλα μαζί πακέτο. Αυτό. Τώρα, από 1η Μαΐου, από Κυριακή, κύριε Καμπουρίδη, έχουμε ελαφρύσει στους περιορισμούς, έχουμε την κατάργηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, να πούμε, και ενώσεις, και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με τις μάσκες, γιατί από 1η Ιουνίου δεν θα καταργηθούν τελικά στους εσωτερικούς χώρους. Τι βλέπετε, κύριε Διευθυντά, εσείς? Σωστό να μην καταργηθούν. Όσο για τα πιστοποιητικά, νομίζω ότι είναι σωστό το μέτρο. Σωστό είναι, ναι. Ναι, η διασπορά είναι τεράστια. Πια δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Στους εσωτερικούς χώρους, νομίζω ότι οι μάσκες πρέπει να παραμείνουν. Αυτό. Άρα και τα πιστοποιητικά που καταργούνται είναι προς σωστή κατεύθυνση, λέτε, κύριε Καμπουρίδη. Δεν έχει νομίζω, πια νόημα. Ναι. Θεωρώ ότι η διασπορά είναι τόσο μεγάλη που δεν έχει νόημα πια. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα. Πλέον... Δεν έχει νόημα. Μόνο προβλήματα δημιουργεί το μέτρο. Νομίζω καλώς καταργείται. Η μάσκα όμως θα πρέπει και σωστά, νομίζω, να παραμείνει στους εσωτερικούς χώρους. Καλώς καταργείται, αλλά να μην το δούμε να επανέρχεται και πάλι, κύριε Καμπουρίδη, από φθινόπωρο. Δεν νομίζω ότι θα έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά νόσησης αυτό. Απλώς θα έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι δεν έφυγε ο κορονοϊός. Είναι εδώ. Τη μάσκα να τη φοράμε στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έξω όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση κόσμου. Να μην συμπεριφερθούμε δηλαδή από εδώ και πέρα σαν να τέλειωσε, γιατί δεν τέλειωσε. Αυτό, πολύ σημαντικό εξίσου. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε λίγο και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο φαίνεται πως έχει προκύψει για το σύνολο του κόσμου τώρα αναφέρομαι. Έχουμε πολλά κρούσματα, κύριε Καμπουρίδη, αοξίαση πατήτιδας. Και θέλω λίγο να συζητήσουμε ως προς αυτό. Δεν έχουν έρθει βέβαια στην χώρα μας ακόμη αυτά τα πολλά κρούσματα. Όχι, επίσημα όχι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε πού οφείλεται. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπάρχουν κρούσματα και να μην το γνωρίζουμε ακόμα. Πιθανολογώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι εμείς είμαστε αποκομμένοι. Απλά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν καταφέραν ακόμα να απομονώσουν στις χώρες που βρέθηκε το αίτιο. Τι πρέπει να κάνει, και κυρίως για παιδιά φυσικά αναφερόμαστε, ένας γονέας άμα έχει κάποια συμπτώματα το παιδί του ή οτιδήποτε? Σίγουρα με τα πρώτα συμπτώματα να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτό. Συμπτώματα παρόμοια με την καστεντερίτιδα να πούμε επίσης. Ναι, συμπτώματα τα οποία θα αρχίσουν να ανησυχούν ότι υπάρχει κάποιο θέμα.
Αυτό. Πρέπει να και γνωρίσουμε φυσικά και μετά το τι ακριβώς θα γίνει. Ας ελπίσουμε να το σωθούμε από αυτό, να το αποσοβήσουμε, να μην υπάρχει κάποιο οποιοδήποτε πρόβλημα ή και μια έξαρση. Το ίδιο. Το χειρότερο πράγμα τώρα και εν ώψη του καλοκαιριού, να μην το δούμε αυτό πραγματικά. Δεν ξέρουμε και πού οφείλεται, έτσι. Κάνουν εικασίες για διάφορους αδενοϊούς, αλλά δεν είναι και σίγουρο, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, αυτό. Υπάρχει περίπτωση ακόμη και ενήλικες να νοσούν, έτσι. Και αυτό να πούμε. Δεν το θεωρώ απίθανο. Γιατί μόνο τα παιδιά, ας πούμε. Ναι, δεν το θεωρώ απίθανο. Για να δούμε. Ίσως έχει μεγαλύτερη επίπτωση στα παιδιά, ίσως ενήλικες το περνάνε ελαφριά χωρίς να νοσήσουν, χωρίς να εμφανίσουν δηλαδή οξία ή πατήτιδα. Πιθανολογώ, ίσως ναι. Είμαστε μπροστά, πιστεύετε, σε μια νέα πανδημία ή όχι, κύριε Καμπουρίδη? Σε αυτή τη φάση όχι. Όχι. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή. Τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν από μέρα σε μέρα, τι να πω. Και πώς μπορείς να προστατευτείς και από αυτή την νόσο, έτσι. Δηλαδή πάλι πρέπει ατομική ευθύνη, ατομική προστασία. Μόνο με αυτά που ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι για τις πατήτηδες αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι και πώς. Για να δούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Έγινε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Και καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Τον κύριο Βαγγέλη Καμπουρίδη τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με τον κορονοϊό, το τι θα γίνει με τις μάσκες, γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Αλλιώς τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλιώς αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε, ίσως την παράλληλα αλλάξουν πάλι τα πράγματα. 1η Ιουνίου ήταν να καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους. Δεν θα γίνει τελικά αυτό. Καλώς είπε πριν ο κ. Καμπουρίδης, δεν γίνεται αυτό. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ενώσεις όμως καταργούνται επίσημα από 1η του Μάη, Κυριακή δηλαδή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 1ο Μαγιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Κανένας ασθενής δεν νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας από την 3η 26 Απριλίου, ενώ στην κλινική COVID το πρωί της 4ης 27 Απριλίου νοσηλεύονταν 23 ασθενείς με την αποκλιμάκωση να προχωρά με αργούς και σταθερούς ρυθμούς. Από χθες στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν νοσηλεύεται κανείς ασθενής. Στην κορονοκλινική όμως έχουμε 23 ασθενείς σήμερα. Φαίνεται ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση, η οποία είναι όμως, δεν είναι αυτή η αναμενόμενη που περιμέναμε, μια αποκλιμάκωση σταθερή, ενδεχομένως τώρα και με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες και ευχή όλων και ελπίδα όλων ότι με την αλλαγή, όπως είπα, των καιρικών συνθήκων, τα περιστατικά να είναι ως το δυνατόν λιγότερα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει στην κάμερα του Ένα Τσάνελ, ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, κ. Ντίνος Κλητιώτης, υπάρχει σημαντική μείωση και στα ύποπτα κρούσματα που προσέρχονται στα επίγοντα του νοσοκομείου. Και τα ύποπτα περιστατικά που έρχονται στα επίγοντα για να εξεταστούν, και εκεί έχουμε μια σημαντική μείωση αυτών που προσέρχονται με ύποπτα περιστατικά COVID. Χθες συγκεκριμένα είχαμε 60, αν δεν κάνω λάθος, συμπολίτες μας οι οποίοι προσήλθαν στα επίγοντά μας και 3 μόνον από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην κλινική μας. Όλοι οι άλλοι φύγανε με οδηγίες από τους γιατρούς μας στο σπίτι. Τέλος, ο κύριος Κλητιώτης κάνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και να μην εφησυχάζονται με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Αυτό που θέλω όμως να πω στους συμπολίτες μου είναι ότι ναι μεν πολλά από τα πρωτόκολλα έχουν καταργηθεί, μετά όμως από 2,5 σχεδόν χρόνια που μας ταλαιπωρεί αυτός ο ιός, ο καθένας από μας ξέρει, γνωρίζει το πώς πρέπει να προφυλαχτεί, ξέρει, γνωρίζει ότι οι μεγάλες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις, οι εσωτερικοί χώροι, να φοράμε τη μάσκα μας. Πέρα από τις οδηγίες, επαναλαμβάνω, ο καθένας μας πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, τους γύρω του, τους συγγενείς του, τους φίλους του. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη, ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, έκανε γνωστό ότι η αφαίρεση της μάσκας δεν ανήκει στα περιοριστικά μέτρα που ξεκινούν να αιρούνται από την 1η Μαΐου και πως το πότε θα βγει η μάσκα θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση των επόμενων εβδομάδων. Πότε καταργείται η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους? Πότε καταργείται? Δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Οικονόμου. Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πάντως, για τον Μάιο τουλάχιστον,
τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα ναι. και από εκεί και πέρα βάσει της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας θα αποφασιστεί τι θα γίνει δηλαδή, με τη μάσκα από 1η Ιουνίου μπορεί να καταργηθεί η μάσκα παντού μέσα έξω και να, με κάποιες εξαιρέσεις σε σούπερ μάρκετ, σε μέσα μεταφοράς. Ακριβώς. Θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω υποχρεωτικότητα της μάσκας και σε άλλους χώρους. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή αναλυτής συνέχεια 6 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Παρασκευή 29 Απριλίου. Εντάξει, ωραία. Θα έχουμε σε λίγη ώρα. Ωραία, τίποτα. Με ενημερώσαν από τη ροή, όλα καλά. Να δούμε λίγο και την υπόλοιπη επικαιρότητα φυσικά που υπάρχει. Θα δούμε λίγο το τουριστικό κομμάτι, να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Όσον αφορά τον τουρισμό φυσικά, είναι σημαντικά να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την τριήμερο του Πάσχα που είχαμε γενικότερα, αλλά και για εν ώψη τώρα του καλοκαιριού, τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, τι πρέπει να ξέρουν οι τουρίστες, τι πρέπει να ξέρουν οι επαγγελματίες, γιατί και πολίτες τουρίστες ενδεχομένως θέλουν να γίνουν τώρα το καλοκαίρι, όσο πλησιάζει και ο καιρός, και επαγγελματίες όμως του τουρισμού να γνωρίζουν κάποια πράγματα περαιτέρω, αλλά και το πώς γενικότερα θα κινηθεί ο τουρισμός αυτό το καλοκαίρι. Για να δούμε, θα έχουμε σε λίγη ώρα μια επικοινωνία. Θα δούμε και κάποια ρεπορτάζ στη συνέχεια και για τη Θάσο και για, για το Παγκαίο. Να δούμε λίγο τα όσα τουλάχιστον θα μας μεταφέρουν ουσιαστικά και οι θύνοντες. Να δούμε λίγο τι γίνεται, τι συμβαίνει. Σε λίγη ώρα, όπως είπαμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη. Γιάννη. Έχουμε τον κύριο. Α, ωραία. Τέλεια. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε σε λίγη ώρα. Αν είναι να δώσουμε κάποιο ρεπορτάζ λίγο μέχρι να έχουμε τον κύριο Τσόνη, τον κύριο Αντιταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού της Περιφέρειας, να δώσουμε λίγο από τον χθεσινό φάκελο των ειδήσεων όσον αφορά λίγο το τουριστικό κομμάτι, ότι είναι αισιόδοξοι επαγγελματίες του τουρισμού και για το θέμα της κρουαζιέρας. Να ακούσουμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Αισιόδοξοι λοιπόν, όπως είπαμε, οι επαγγελματίες του τουρισμού. Να δούμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ και για τη Θάσο μας, να δούμε λίγο τι έγινε, πώς πήγαν τα πράγματα. Θα δούμε λοιπόν σε λίγη ώρα και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ότι ακριβώς όπως είπαμε υπάρχει αισιοδοξία στους επαγγελματίες τουρισμού. Για να το δούμε. Διαφορετική προβλέπεται να είναι η φετινή τουριστική σεζόν μετά από 2 χρόνια πανδημίας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία και την τουριστική κίνηση το τριήμερο του Πάσχα, όπου τα καταλήματα γέμισαν με ξένους αλλά και Έλληνες επισκέπτες, οι επαγγελματίες είναι αισιόδοξοι ότι η φετινή καλοκαιρινή τουριστική σεζόν θα είναι καλύτερη από τα 2 προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε ήδη αυτές τις πασχαλινές ημέρες. Φάνηκε ότι θα έχουμε τελικά μια καλή χρονιά. Αυτό το οποίο λέμε και αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, νομίζω θα αποτυπωθεί τους επόμενους μήνες. Τα ακούσματα επομένως, οι προκρατήσεις και αυτό το οποίο θα γίνει κυρίως από τον Ιούνιο και μετά, με τον οδικό τουρισμό από Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία φέτος, είναι χαρακτηριστικό, βλέπουμε αρκετούς Τούρκους το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι θα είναι μια χρονιά που ο στόχος είναι να πλησιάσει το 2019. Εκτιμώ ότι εάν δεν έχουμε άλλους εξωγενείς παράγοντες και με την ηρεμία που μπορεί να δημιουργηθεί ίσως με το τι θα γίνει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς τουρίστες, όχι μόνο ξένους, βλέπω και οι Έλληνες, και οι Έλληνες παρά την οικονομική κρίση δείχνουν και αυτή μια διάθεση να βγουν από το σπίτι τους, να διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν και μακάρι αυτό το οποίο προβλέπουμε τώρα στο τέλος του Σεπτεμβρίου να αποτυπωθεί και σε νούμερα που θα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Σήμερα νομίζω ότι επικρατεί μια αισιοδοξία. Επιβεβαιώθηκαν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν και λέγανε ότι θα είναι καλή η κίνηση, αλλά και κυρίως μας γεμίζει με αισιοδοξία και είναι αυτό το οποίο περιμέναμε για να δούμε έτσι με άλλο μάτι και να επιβεβαιώσουμε ότι περιμένουμε ένα καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά το στοίχημα το πετύχαμε, κύριε Μαρκιανέ, για φέτος το Πάσχα, έτσι? Νομίζω πως πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Είδαμε αυτό το οποίο φάνηκε
ήταν ότι είδαμε ο κόσμος να έχει διάθεση να ταξιδέψει και αυτό το οποίο μας αφήνει ικανοποιημένους είναι ότι όλοι όσοι ήρθαν φάνηκαν να περνάνε πάρα πολύ καλά και να φεύγουν με πάρα πάρα πολύ καλή διάθεση γιατί εξυπηρετήθηκαν και βρήκαν αυτό το οποίο περίμεναν. Αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Μαρκιανέ, το γεγονός ότι πέσαν μέσα στις προσδοκίες τους και ενδέχεται να ξαναέρθουν τώρα το καλοκαίρι. Σας το μετέφεραν αυτό? Φυσικά είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι δήλωσαν την επιθυμία να ξαναέρθουν και φυσικά οι περισσότεροι από τους επισκέπτες ήταν επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες οι οποίοι έχουν έρθει στο νησί και θέλουν να το ξαναεπισκεφθούν. Σημαντικό ρόλο στην φετινή τουριστική σεζόν θα παίξει και η αύξηση των κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει στην κάμερα του ένα τσάνελ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, τα φετινά κρουαζιερόπλοια θα ξεπεράσουν σε αριθμό όλα τα προηγούμενα, καθώς φέτος τα κρουαζιερόπλοια που θα φτάσουν στο λιμάνι Απόστολος Παύλος θα είναι 42. Καταρχήν, να πούμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ότι το κομμάτι της κρουαζιέρας που τόσο πολύ επιδιώκουμε ήδη από πέρυσι να το ενισχύσουμε και μέσα από συνεργασίες με τον Δήμο Καβάλα στη Δημοφέλεια και τον Οργανισμό Λιμένα, έχουμε κατορθώσει φέτος να έχουμε ήδη κρατήσεις για πάνω από 40-42 κρουαζιερόπλοια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, μάλιστα, είχαμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον τεχνικό σύμβουλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, τον Γιάννη Ντομπρά, ο οποίος μας έκανε μια πλήρη ανάλυση για το τι προσδοκούμε φέτος και το τι σχεδιάζουμε και για την επόμενη χρονιά. Ευελπιστούμε ότι με αυτά τα περίπου 40 κρουαζιερόπλοια θα έχουμε πάνω από 30.000 επισκέπτες και αν προσθέσουμε και το προσωπικό το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτά τα πλοία, θα έχουμε σχεδόν πάνω από 40.000 επισκέπτες στη φετινή χρονιά. Αυτό φυσικά θα έχει αντίκτυπο στην ίδια την αγορά της Καβάλας, θα έχει αντίκτυπο στην εστίαση, θα έχει αντίκτυπο στα εμπορικά καταστήματα, στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων, του μουσείου, των Φιλίππων, το βαπτιστήρι της Λιδίας. Θα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα είναι μέσα στην πόλη, θα είναι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ετοιμάζονται πακέτα τουριστικά ξενάγησης αυτών των ανθρώπων. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν το είχε η Καβάλα τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε ότι οι συντονισμένες κινήσεις και οι συνεργασίες έχουν φέρει αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Άρα θεωρούμε ότι η μετα-COVID εποχή είναι πολύ αισιόδοξη για τον τουρισμό μας και όχι μόνο για την κρουαζιέρα που τουλάχιστον φαίνεται ότι φέτος θα πάει πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά που είχαμε σχεδιάσει, που να θυμίσω ότι ήταν περίπου πριν από 6-7 χρόνια, που εκείνη την εποχή είχαμε περίπου στα 27 κρουαζιερόπλοια τον χρόνο και ήμασταν ικανοποιημένοι. Φέτος φτάνουμε στα 42 και νομίζω ότι αυτό μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο. 42 κρουαζιερόπλοια. Πίστευτο πραγματικά το νούμερο, κυρίες και κύριοι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι τώρα να καλησπερίσουμε τον ενταλμένο σύμβουλο τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Αθανάσιο Τσόνη. Καλησπέρα, κύριε Τσόνη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Αρτεμιδάκη. Χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να περάσουμε στο θέμα μας. Αισιόδοξοι επαγγελματίες γενικότερα του τουρισμού. Ακούσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ και για τη Θάσο. Την περίοδο του Πάσχα είχαμε πολύ καλή κίνηση στο νησί, αλλά και γενικότερα για όλη την περιφέρεια. 42 κρουαζιερόπλοια, μεταξύ άλλων, αναμένονται στο λιμάνι της Καβάλας. Κύριε Τσόνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τουριστικό κομμάτι, έτσι? Βεβαίως είναι σημαντικό. Όντως, αισιόδοξα τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού. Παρά τις απώλειες από την ρωσική και ουκρανική αγορά, ο τουρισμός μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης. Ο Απρίλιος ξεπέρασε ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Περιμένουμε όντως μια καλή χρονιά. Το 2022 είναι το πρώτο καλοκαίρι εδώ και 3 χρόνια που δεν θα έχουμε ουσιαστικά πανδημικούς περιορισμούς. Και σωστά. Σκοπός είναι να κεφαλοποιήσουμε όλη αυτή την καλή εικόνα που δημιουργήσαμε το προηγούμενο διάστημα και όλο τον αγώνα και τις συντονισμένες κινήσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, βέβαια αν εξελιχθούν οι συνθήκες ομαλά, χωρίς να έχουμε απρόπτα, γιατί η προηγούμενη μας εμπειρία έχει δείξει ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν ευπαθές και είναι το πρώτο που πλήττεται από κρίσεις, είτε αυτές αφορούν υγειονομικές κρίσεις είτε γεωπολιτικές. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Για να δούμε λοιπόν, πάντως είναι αισιόδοξα τα μηνύματα εν ώψη του καλοκαιριού. Αυτό το οποίο ίσως αποτελεί ένα μικρό αγκάθι, αν θέλετε, κύριε Τσόνη,
δεν ξέρουμε φέτος βέβαια τι θα γίνει, τα προηγούμενα χρόνια αυτό παρατηρήσαμε, είναι η συνοριακή μας σταθμή, έτσι, και για παράδειγμα η Νηφαία τώρα. Ναι, η συνοριακή σταθμή είναι, έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από τα συναρμόδια Υπουργεία ότι θα παραμείνουν ανοιχτοί και ο συνοριακός σταθμός της Νηφαίας και οι υπόλοιποι συνοριακοί σταθμοί, γιατί ο δικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο στην περιοχή είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι επιβεβλημένο να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι συνοριακοί σταθμοί της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του τουριστικού ρεύματος. Ένα άλλο κομμάτι που γενικά αποτελεί αχίλιο πτένα και δεν αφορά μόνο την περιοχή αλλά και γενικότερα ολόκληρη την Ελλάδα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Σωστά. Οι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους ότι ενδεχομένως να μην μπορέσουν να εξασφαλίσουν το προσωπικό εκείνο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες ως προς την ποσότητα αλλά και ως προς την ποιότητα για την προσέλκυση τουριστών. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος, θα λέγαμε, που κάποιοι ισχυρίζονται ότι λόγοι σοβαρή έλλειψης προσωπικού οφείλονται στις χαμηλές αποδοχές των εργαζομένων, καθώς επίσης και στις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο τουρισμός είναι ένα απαιτητικό κομμάτι το οποίο θέλει εργασία και μάλιστα έντονη. Οπότε ίσως είναι παράγοντες, ας πούμε. Εμείς σαν περιφέρεια παρόλα αυτά επενδύουμε στο κομμάτι, επενδύουμε δηλαδή στην δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού, στην εκπαίδευση δηλαδή ανθρώπων που μπορούν να εργαστούν στο τουριστικό κλάδο, γιατί στόχος μας είναι μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις οι οποίες θα δίνουν μια σταθερή τουριστική ανάπτυξη στο μέλλον. Γι' αυτό και επενδύουμε και σε υποδομές, γι' αυτό επενδύουμε και στην εκπαίδευση για να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα σε μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, σωστά, σωστά. Μακάρι φυσικά. Το περιμένουμε όλοι. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με ενεργειακή κρίση, με πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά θα επηρεάσουν και όχι τόσο ο κορονοϊός φέτος το 2022, ενώ μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν πολύ λαμπρά τα πράγματα. Τώρα αυτά είναι που μας κρατούν λίγο κάποιες επιφυλάξεις. Για παράδειγμα η Βουλγαρία, κύριε Τσόνη. Να πούμε αυτήν. Μια χώρα που είναι γειτονική. Ναι, ναι, όχι να σας πω και αυτό. Έχουμε τώρα το κλείσιμο της Τρόφιγγας από πλευράς της Ρωσίας και το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, κάτι που θα επηρεάσει ενδεχομένως κατά μεγάλο βαθμό τη Ρωσία, έτσι. Τη Βουλγαρία, με συγχωρείτε. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, για φέτος. Που λέμε ότι ακόμη και οι Βούλγαροι, ποιοι άλλοι, οι Σκοπιανοί, αυτοί που έρχονται, οι Βαλκάνοι τουρίστες γενικά. Δεν είναι και το καλύτερο είδος τουρίστα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχονται και δεν αφήνουν χρήματα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ακριβώς, σωστά το λέτε, αλλά γενικότερα έχουμε δείξει ότι ανταποκρινόμαστε στα δύσκολα. Είναι η αλήθεια ότι από την αρχή ανάληψη των καθηκόντων μας όλα έχουν έρθει ανάποδα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στα υγειονομικά και στα γεωπολιτικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε δείξει γρήγορα αντανακλαστικά, δείχνουμε ότι προσαρμοζόμαστε στα καινούργια δεδομένα. Και αυτό το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα και τα νούμερα τα οποία έρχονται στην περιοχή. Γι' αυτό και δείχνουμε μια εξωστρέφεια, όπως είδατε, το τελευταίο διάστημα και ανοίγουμε και άλλες αγορές. Αυτή τη στιγμή μας πετυχαίνεται στην Κύπρο, που ήταν μια αγορά η οποία ήταν ανεπτυγμένη παλαιότερα και την οποία τώρα φροντίζουμε για την επανεκκίνησή της. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η έκθεση σήμερα «Ταξίδι 2022» στην Λευκωσία. Είχαμε την παρουσία μας στα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε επαφές με tour operators από όλο τον κόσμο. Οπότε, πέρα από τις παραδοσιακές αγορές, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, που είναι τα Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, επενδύουμε και σε καινούργιες χώρες και σε καινούργιες αγορές, κλείνουμε καινούργιες συμφωνίες για να συμπληρώσουμε ένα ενδεχομένως κενό το οποίο θα δημιουργηθεί από τις αγορές που πριν αναφέρατε λόγω των ενεργειακών θεμάτων που προκύπτουν. Έτσι, σωστά, σωστά.
Να πούμε επίσης ότι ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι και οι πτήσεις, κύριε Τσόνη. Τι θα γίνει με τις πτήσεις. Στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, έχουμε τώρα μια νέα πτήση, Αλεξανδρούπολη-Ηράκλειο, είναι πολύ σημαντική. Εδώ πέρα και Αλεξανδρούπολη-Ρόδο. Μπράβο, μπράβο. Επίσης, λύνεται στην Αλεξανδρούπολη το θέμα της αποθήκης των καμψίμων. Ένα θέμα το οποίο, σαν διοίκηση, πιέσαμε για την επίλυσή του, γιατί πολύ σωστά η διασύνδεση είναι το Α και το Ω, υποδομές. Το λιμάνι της Καβάλας είναι έτοιμο να υποδεχτεί κρουαζιέρες. Αυτό. Τις επόμενες μέρες συναντήσεις και εδώ με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την κρουαζιέρα. Το νούμερο το οποίο προκύπτει φέτος είναι μεγάλο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και στο ρεπορτάζ σας. Οπότε προς όλα τα επίπεδα κινούμαστε για να προσελκύσουμε, για να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό είναι και το ζητούμενο. Άλλωστε, βέβαια, εντάξει, κάποιες μικρές δυσκολίες, για παράδειγμα, στις πτήσεις από το εξωτερικό, θα μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα για την αεροδρόμιο της Καβάλας. Αυτό θα μπορούσε κάτι να γίνει. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα παρατηρούνται αυτές τις λειτουργίες, τις δυσκολίες μερικές φορές. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. Ας το ελπίσουμε πραγματικά, κύριε Τσόνη, γιατί το έχει ανάγκη ο επαγγελματίας του τουρισμού. Ακριβώς. Και να βρεθούν χέρια. Αυτό. Σωστά. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θίξατε. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα λόγω της πανδημίας. Αλλάξανε οι ισορροπίες, αλλάξαν τα πράγματα. Και δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχουν προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει αυτές τις επιχειρήσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις, που άλλοτε, να θυμίσουμε ότι δεν μπορούσαν, δεν προλαβαίνανε να προσλάβουν άτομα, γιατί είχαν ήδη γεμίσει οι θέσεις. Λοιπόν, για να δούμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσόνη. Ωραία, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ακούσατε. Όπως και για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Παγκαίου, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα πάμε καλά. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μέχρι στιγμής η κατάσταση. Γενικότερα όμως, για να δούμε. Χρόνια ισχυρής ανάκαμψης για τον ελληνικό τουρισμό προμηνύεται το 2022 με τις κρατήσεις να δικαιώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις καθώς κινούνται σε επίπεδα εφάμιλα με εκείνα του 2019. Για ακόμη μια χρονιά, οι περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το μοντέλο ήλιος και θάλασσα βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των προορισμών με τις καλύτερες επιδόσεις για το φετινό καλοκαίρι. Ενδεικτική της έντονης ζήτησης για ευρωπαϊκούς προορισμούς είναι η άνοδος σε ποσοστό 350% στις διεθνείς αφίξεις που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που κυριαρχούσαν τα lockdown. Μάλιστα, οι τουρίστες είναι διατεθειμένοι να δαπανίσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά για τα ταξίδια και τις διακοπές τους μετά τη χαλάρωση των περιορισμών, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι καλά τα μηνύματα. Είναι πολύ καλά. Αν εγώ προσωπικά πίστευα ότι το θέμα του πολέμου θα μας φρενάρει λίγο, αλλά νομίζω ότι πλέον τα μηνύματα είναι καλά αισιόδοξα. Σε καλό δρόμο, οι επαγγελματίες με τα τουριστικά καταλήμματα έχουν κρατήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κόσμος. Από εκεί μετά εξαρτάται τη διάρκεια, την καταναλωτική οικονομική τους δύναμη. Από εκεί μετά το σωστό είναι, δηλαδή, από εκεί θα εξαρτηθεί το Α και το Ω. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, όπως έντονο, μεγάλο. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίου, Γιώργος Καλλινικίδης, τόνισε πως οι παραλίες ανήκουν σε όλους τους πολίτες, ενώ ζητά από τους πολίτες του Δήμου Παγκαίου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οποιαδήποτε τέτοια κίνηση δυσκολεύει την καθαριότητα των παραλίων. Κάποιοι συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει ένα περίεργο μια περίεργη διάθεση ιδιοκτησίας εκεί στη θάλασσα και θεωρούν ότι θα βάλουν την ομπρέλα, θα βάλουν τις καρέκλες. Δεν σας κρύβω, πριν από χρόνια που πήγαινα στη Χαλκιδική, εκεί το είχα πρωτοθεί και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή καθαρίζονταν οι παραλίες και κάποια στιγμή σταμάτησαν να καθαρίζονται, γιατί πλέον υπήρχαν υπακτωμένες. Και σιγά σιγά οι συμπεριφορές αυτές ήρθαν και προς τα δω. Όχι, δεν είναι ανοιχτές στο Δήμο μας. Έχουμε δεχθεί απειλές, έχουμε κάνει, όχι θα μας πάνε στον εισαγγελέα, όχι επειδή τις ξυλώνουμε. Όχι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μας δυσκολεύει να μπορέσουμε να καθαρίσουμε κιόλας. Γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, ώστε να πρέπει να έχουμε, δηλαδή εμείς κάθε χρόνο κάνουμε έργο να καθαρίζουμε τις παραλίες μας. Αυτό το πράγμα δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι μας δυσκολεύει και σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε με τα μηχανήματα αυτές τις παραλίες. Όχι, η παραλία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Προέχει για μένα, όσον αφορά το κομμάτι του Δήμου Ελευθερών, η καθαριότητα των παραλίων, η γρήγορη και έγκαιρη αποκομιδή των σκουπιδιών και από εκεί μετά κάποιοι που
τα τελευταία χρόνια δεν προσαρμόζονται με τα δεδομένα τα νομικά και παχτώνουν ομπρέλες ή θεωρούν ότι η παραλία είναι δικιά τους. Φυσικά, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο θα εφαρμοστεί και τώρα. Οι παραλίες είναι για όλους, θέλουμε κόσμο, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και σε γρήγορη συνέχεια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε μισή ώρα ακριβώς μετά τις 3 το μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδος και τελευταία ημέρα της εβδομάδος και για τον μήνα Απρίλιο. Θα πούμε ότι από τη Δευτέρα θα πούμε και καλό μήνα, θα μπει ο Μάης, να δούμε και θα μας επιφυλάσσει και ο Μάιος, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα ευθύς αμέσως, προτού συνεχίσουμε τα θέματα στην επικαιρότητα, να δούμε λίγο το διαγωνισμό μας που δεν τον είδαμε σήμερα, τον ξεχάσαμε, δεν πειράζει όμως, μου το θυμίζουν τα καλά παιδιά οι φίλοι από τη ροή. Διαγωνισμός λοιπόν, καλείτε στο 2510 2310 33 και δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Μαΐου εδώ στην εκπομπή Αναλυτής του Ένα Channel, όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει αυτό το πολύ όμορφο πολυθρονάκι αξίας 120 ευρώ, μία προσφορά της Home Plus Παυσανίας Κωστή Παλαμά και στα κηπιά της Καβάλας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλό το τηλεφώνημα με απλή αστική χρέωση. Καλείτε στο 2510 2310 33 και δηλώνετε τη συμμετοχή σας αφήνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας στην Βαρβάρα που είναι στη γραμματεία του 1 Media Group και αντί να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 του Μάη στην εκπομπή μας εδώ ζωντανά. Αρκετές συμμετοχές, μακάρι φυσικά να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το πολύ όμορφο πολυθρονάκι για να κοσμήσει είτε το χόλ, είτε το σαλόνι, είτε οποιοδήποτε μέρος φυσικά του σπιτιού εσείς επιθυμείτε. 2-5-10 λοιπόν, 23-10-33 και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον διαγωνισμό μας. Είμαστε εδώ για να το δούμε εννοείται ξανά και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα προτού περάσουμε λίγο και στο επόμενο μας θέμα που είναι η εργατική πρωτομαγιά, και θα κάνουμε λίγο μία συζήτηση σε λίγη ώρα και με ζωντανή σύνδεση φυσικά από την Κομωτινή. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, τι έγινε λίγο με την κίνηση τώρα την περίοδο του Πάσχα. Αυτό αναφέρει καλή κίνηση στην αγορά της Καβάλας και της Κομωτινής γενικότερα. Υπήρξε μια κίνηση γενικά. Έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο να το δούμε προτού περάσουμε στη ζωντανή μας σύνδεση για να δούμε λίγο το τι ακριβώς έγινε τώρα μέσα στο Πάσχα, μέσα στις μέρες του Πάσχα στην αγορά της Καβάλας. Αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται πως ήταν η κίνηση στην τοπική αγορά της Καβάλας την Μεγάλη Εβδομάδα. Όπως δηλώνει στο Ένα Channel ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κελγιώργης, η κίνηση την περίοδο του Πάσχα ήταν μεν αυξημένη, αλλά δεν θύμιζε χρονιές προ-κορονοϊού, όπου ο κόσμος δεν γέμιζε απλά τους πεζόδρομους, αλλά έκανε και αγορές. Υπήρχε μία κίνηση τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία όμως υπολείπεται κατά πολύ τη κίνηση που είχαμε αντίστοιχες τέτοιες περιόδους στα χρόνια της κανονικότητας. Είδαμε όντως πολύ κόσμο στην αγορά. Ό,τι ψώνισε όμως, ψώνισε με φιδό, ψώνισε με μέτρο και φυσικά με όχι το ίδιο πορτοφόλι όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το ελπιδοφόρο είναι ότι ο κόσμος κατέβηκε. Είδαμε ότι και χαλαρώνοντας και τα μέτρα με την πανδημία, ο κόσμος θέλει να βγει έξω, θέλει να διασκεδάσει, θέλει να βγει στην αγορά. Υπήρχε όμως ένα τρίμηνο το οποίο ήταν καταστροφικό για τα νοικοκυριά και για τις τσέπες των καταναλωτών, το οποίο είχαμε πολύ αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας, αυξημένα τα καύσιμα και πολύ ακριβά τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό φυσικά μεταφράστηκε και στις ημέρες του Πάσχα, τις οποίες είδαμε να υπάρχει μεν μια κίνηση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θύμιζε τις αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών, όπως σας είπα. Ωστόσο, όπως δηλώνει ο κ. Κελγιώργης, μετά από 2 χρόνια το φετινό Πάσχα αποτελεί ένα καλό δείγμα και φέρνει αισιοδοξία για την φετινή τουριστική σεζόν, καθώς άρχισαν να έρχονται στην Καβάλα οι πρώτοι επισκέπτες. Εμείς συνηθίζουμε να βλέπουμε το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Το Πάσχα έδειξε καλά δείγματα από το θέμα της τουριστικής κίνησης, παρόλες τις αντικσότητες που έχουμε με την ακρίβεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είδαμε Βαλκάνιους τουρίστες να έρχονται στην περιοχή μας. Πάντα το Πάσχα είναι η αρχή της τουριστικής σεζόν. Νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
Τώρα, αν αυτή η κάθοδος των τουριστών στην περιοχή μας μεταφραστεί και σε έσοδα στα εμπορικά καταστήματα, θα είναι ευχής έργων. Τέλος, όπως κάνει γνωστό ο κύριος Κελγιώργης, την ερχόμενη Δευτέρα, λόγω της εργατικής πρωτομαγιάς, τα καταστήματα λιανεμπορίου της Καβάλας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ την Κυριακή 8 Μαΐου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με αφορμή την έναρξη των ενδιάμεσων εκτόσεων. Ενώ υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, η Λευκή Νύχτα. Μεταφέρεται η αργία, επειδή πέφτει Κυριακή, για την επόμενη μέρα, η οποία είναι Δευτέρα. Άρα τα καταστήματα θα είναι κλειστά τη Δευτέρα στις 2 Μαΐου. Εκείνη η Κυριακή, επειδή ξεκινά το εκτοτικό 15ήμερο των ενδιάμεσων εκτόσεων, θα μεταφερθεί όμως και για τις 8 Μαΐου. Άρα έχουμε μία εβδομάδα η οποία κατ' ουσίαν ξεκινά την Τρίτη στις 3 του μηνός. Έχουμε τη Λευκή Νύχτα στις 6 του μηνός το απόγευμα για την αγορά της Καβάλας και επίσης έχουμε και την Κυριακή στις 8 του μηνός ανοιχτά τα καταστήματα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το σχετικό ρεπορτάζ, το είδαμε κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Μακάρι φυσικά να προχωρήσει έτσι γενικότερα η διαδικασία και από εδώ και πέρα και οι επαγγελματίες όντως να δουν καλύτερες μέρες στα καταστήματά τους. Πάμε τώρα λίγο να συνομιλήσουμε και να έχουμε τη ζωντανή σύνδεση που σας προανέφερα με την Κομωτινή, με τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι. Κώστα, χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολα, από την Κομωτινή. Βρισκόμαστε έξω από το εργατοπαλικό κέντρο Κομωτινής και μια που αναφέρθηκε στο προηγούμενο ρεπορτάζ η Κυριακή ανοιχτά στην Καβάλα, εδώ θα είναι από 3 Μαΐου με τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Το έχουμε κάνει και ρεπορτάζ με την κυρία Κωνσταντινίδου πριν μερικές μέρες. Κοντά μου έχω τον... ακριβώς, κοντά μου έχω το Ταμείο του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής, τον κύριο Γιώργο Χατζηαθανασίου. Κύριε Χατζηθανασίου, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη. Καλησπέρα σας. Πρωτομαγιά θα γιορταστεί στις 2 Μαΐου με έναν κικιώνα ακρίβειας, διακοπές ρέματος, πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν θα γιορταστεί, μια διόρθωση, δεν θα γιορταστεί στις 2 Μαΐου. Απλώς στις 2 Μαΐου μεταφέρεται η αργία, αλλά η εργατική πρωτομαγιά θα γιορταστεί την Κυριακή 1η Μαΐου σε μια πρωτομαγιά η οποία βρίσκει τους εργαζόμενους. Είναι μια μέρα τιμής και των πρωταγωνιστών της εργατικής τάξης, των πρωτοπόρων της εργατικής, αλλά και η μέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων. Μια πρωτομαγιά που βρίσκει τους εργαζόμενους σε δυσμενείς συνθήκες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όπου έχουμε αυξήσεις στα βασικά αγαθά, καταναλωτικά αγαθά, αλλά έχουμε και αύξηση του ενεργειακού κόστος, το οποίο είναι τεράστιο και για τους εργαζόμενους και για τους αξιούχους και για τους ανέργους. Η συμμετοχή, κύριε Χατζηθανασίου, συνήθως είναι μικρή. Φοβούνται οι εργαζόμενοι, πλέουν η απεργία. Ναι, η συμμετοχή δυστυχώς είναι μικρή, βέβαια. Είναι μια απεργία που γίνεται μέσα στις Κυριακές και ξέρουμε ότι τις Κυριακές δεν πολύ δουλειά. Τέλος πάντων, για πρώτη φορά προσπαθούμε, σαν συνδικαστικοί φορείς εδώ της περιοχής, να κάνουμε έναν ενωτικό ερωτασμό. Γι' αυτόν τον λόγο θα γιορτάσουμε μαζί με τον Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ του Συνδρομού Ροδόπης την Κυριακή στην πλατεία στις 11 η ώρα το πρωί. Και κατόπιν θα ακολουθήσει και κατά τη Στεφάνου στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης μπροστά στην Ομαρχία. Μάλιστα. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε σαν συνδικαστικό κίνημα για να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ακόμη περισσότερο και να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, γιατί πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, όπου είχαμε το φαινόμενο των 2-3 συγκεντρώσεων με τη συμμετοχή ελάχιστων και λίγων εργαζομένων σε συγκεντρώσεις ώρες και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Χατζηαθανασίου. Να πούμε ότι και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, έτσι, να το μεταφέρουμε. Αυτό. Ναι, σήμερα είναι. Συγκεκριμένα ήταν χθες η Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια, 28 Απριλίου. Ναι. Είναι όπου γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και συγκεκριμένα και στην Ανατολική Μακεδονία έχουμε αρκετά, ειδικότερα στην περιοχή της Δράμας, όπου είναι γνωστά τα ορυχεία εξόρυξης μαρμάρου, όπου εκεί έχουμε αρκετά ατυχήματα και πολλά θανατηφόρα. Δεν είναι μόνο απλώς ατυχήματα, κάτι που οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτά τα ατυχήματα. Έτσι, σωστά. Και πρέπει να προσέχουμε, εννοείται, και στο χώρο εργασίας ακόμη έτσι περισσότερο. Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στο θέμα της εργατικής πρωτομαγιάς. Τώρα, ακόμη περισσότερη είναι αναγκαία συμμετοχή, να πούμε, κύριε Χατζηαθανασίου, λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και κατά κύριο λόγο της ενεργειακής κρίσης, που δυστυχώς οι λογαριασμοί έρχονται υπέρογγοι και συνεχώς αυξανόμενοι.
Αυτό ακριβώς, ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια μεγάλη πίεση, διότι το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, οι λογαριασμοί μήνα με τον μήνα που έρχονται είναι αυξανόμενοι και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Και εκτός αυτού δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ηλέλαιο, αλεύρα, ζυμαρικά, ψωμί. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα δημοσιονομικά για να μπορέσει να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Διότι αυτή η ακρίβεια οδηγεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας σε φτωχοποίηση. Και βέβαια είχαμε μία αύξηση, γιατί θέλω να το αναφέρω για το. Είχαμε μία αύξηση, θα έχουμε μία αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν φτάνει. Διότι ακόμη και αυτό που είχε εξαγγείλει είναι κάτω από αυτό που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει μιλήσει για διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού, διπλάσια της αύξησης του ανώτατου, του αύξηση του ακαθόριστου εκθετικού προϊόντος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μια αύξηση 16%. Η πρότασή μας, σαν σε δικαστικό κίνημα και της ΓΕΣΕ, είναι να πάει ο κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή στα 751 ευρώ και κατόπιν να υπάρξει πλέον καθορισμός του από τους φορείς. Να περάσει δηλαδή μέσω της διαπραγμάτευσης Εθνικής και Γενικής Συλλογικής Εργασίας, ναι, στα χέρια των φορέων, για να έχουμε ουσιαστικές αυξήσεις όχι μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά και, για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που από την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα ωφεληθούν πολύ. Πάντως, κύριε Χατζαθανασίου, είναι ένα σωστό μέτρο αυτό, να το πούμε, να το τονίσουμε. Αυτός ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αυξάνεται έστω και ελάχιστα. Και ας ελπίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δούμε και άλλη αύξηση κατώτατου μισθού το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σωστό μέτρο. Είναι ένα μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Το αναφέρουμε, το έχουμε τονίσει και σε ανακοίνωση που έχουμε βγάλει σαν εργατικό κέντρο εμείς. Είναι πραγματικά προς τη θετική κατεύθυνση. Γιατί κάθε αύξηση που γίνεται στους μισθούς είναι φρόντεξη για τους εργαζόμενους, διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ στριμωγμένα. Και βέβαια θα περιμένουμε και να υπάρξει και μεγαλύτερη αύξηση μέσα στον χρόνο, αλλά και πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε και τους συνταξιούχους. Διότι οι συνταξιούχοι από το 2010 δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ούτε σέντς που λέει λόγους αύξηση και θα πρέπει κάτι να γίνει και με αυτούς. Προβλέπεται κάτι σύμφωνα με την νομοθεσία ότι από το 2023 κάτι θα γίνει. Θα δούμε πόσο θα είναι, αν θα γίνει τελικά, και θα δούμε και πόσο θα είναι το ύψος της αύξησης στους συνταξιούχους. Είναι, πρέπει άμεσα να προχωρήσει και αυτό. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, κύριε Χατζαθανασίου, γιατί και οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί δυστυχώς πάρα πολλές αδικίες το τελευταίο χρονικό διάστημα και πρέπει κάτι να γίνει και με τους συνταξιούχους. Για να δούμε λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα. Εσείς κάνετε το κάλεσμα. Φυσικά, να το ξαναπούμε άλλη μία φορά, πού και πότε, κύριε Χατζηαθανασίου, για την Κομωτινή. Ναι, θα ήθελα να καλέσω για άλλη μία φορά όλους τους εργαζομένους και τους ανέργους και τους συνταξιούχους και τους νέους και τις νέες στη συγκέντρωση που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής στις 11 η ώρα την Κυριακή 1η Μαΐου. Η συγκέντρωση γίνεται, όπως τόνισα, προσπαθούμε με ενωτικό χαρακτήρα σε συνεργασία με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ του Νομού Ροδόπης. Να παραβρεθούν στη συγκέντρωση που θα κίνησε για την Πρωτομαγιά, γιατί αυτό θα είναι η απαρχή νέων αγώνων, πιστεύω να πούμε, και πρέπει να έχουμε παρουσία σημαντική των εργαζομένων. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να είστε καλά, κύριε Χατζηαθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Κώστα Τοτοκότση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ από καλό απόγευμα, Απόστολε, από την Κομωτινή. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και κάλεσμα από το εργατικό κέντρο στην Καβάλα για την εργατική πρωτομαγιά που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Μπορεί η Δευτέρα 2 Μαΐου να είναι η αργία, ουσιαστικά απεργία. Τέλος πάντων, δεν θα έχουμε ανοιχτές υπηρεσίες ουσιαστικά και δεν θα εργαστούν οι εργαζόμενοι. Από την άλλη τώρα, Κυριακή είναι η επίσημη αργία για την Πρωτομαγιά, εκεί όπου θα έχουν, ήδη έχουμε ξεκινήσει τα κλήσεις από πλευράς των εργατικών κέντρων, έτσι ώστε να δώσουν το παρόν όλοι στα συλλαλητήρια και στις συγκεντρώσεις οι οποίες θα γίνουν κατά τόπους σε διάφορες πόλεις, εννοείται, σε όλη την χώρα. Δεν το έχουμε το βίντεο, παιδιά, Ωραία, να το δούμε μετά τότε. Ωραία, να το δούμε μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Η
Η αγορά κατοικίας είναι η επένδυση της ζωής σας και πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αλλά και τα όνειρά σας. Ένα επαγγελματικό ακίνητο που ταιριάζει στην επιχείρησή σας βάζει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Οι σωστές συμβουλές για την αξιοποίηση του ακίνητου σας μπορεί να το απογειώσουν. Βρείτε χρηματοδότηση για το ακίνητο των ονείρων σας. Δώσε τη διαχείριση του ακίνητου σου στους καλύτερους. Κάνε τη σωστή επιλογή. Επικοινωνήστε σήμερα με έναν επαγγελματία σύμβουλο ακινήτων της B Project Καβάλας στο 2511-104-227. Αγάπησε τον εαυτό σου και χάρισε του τη φροντίδα που του αξίζει με βιολογικά προϊόντα Antonis Care. Κρέμες με γάλα γαϊδούρας, αλόι και έκρημα σαλικαριού με την εγγύηση ποιότητας Antonis Care. Γιατί ό,τι είναι καλό για εμάς, είναι και για εσάς. Επιλέξτε αυθεντικά αρώματα γυναικεία και ανδρικά της Blue Sense και της Venus Secrets, αλλά και αρωματικά κεριά και αρωματικά χώρου της Wox. Χειροποιεί τα βιολογικά σαπούνια και μακιγιάζ Venecos. Και ακόμη, ξεχωρίστε σε στυλ με μοναδικά φομπιζού, ρολόγια και μοντέρνες τσάντες Antonis Care. Θα μας βρείτε στην Ερυθρού Σταυρού 60 με ένα τηλεφώνημα στο 2510-221566, ηλεκτρονικά στο naturecare.gr αλλά και στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Ήρθε η Win Club, η κάρτα επιβράβευσης της Revoil. Αγόρασε καύσιμα και λιπαντικά από το πρατήριο Revoil στην Καβάλα, δίπλα στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη, και πάρε αυτόματα μέρος στις καθημερινές κληρώσεις για να κερδίσεις δώρο επιταγές 10 ευρώ. Και ακόμη, όλοι στο τέλος κάθε μήνα παίρνουν μέρος σε κλήρωση για πλούσια δώρα. Πάρε και εσύ δωρεάν τη δική σου κάρτα Revoil Win Club. Εσύ ακόμη μαζεύεις πόντους. Στεγνοκαθαριστήρια Αλκιών. Για ιοκτονικό καθαρισμό και απολύμανση σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, βρεφικά καρεκλάκια και καροτσάκια. Τα προϊόντα μας εξουδετερώνουν βακτήρια, μικρόβια και μυρωδιές, αφήνοντας συγχρόνως απαλότητα και άρωμα φρεσκάδας. Επειδή ζούμε σε εποχές που χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα από έναν απλό καθαρισμό, τα καθαριστήρια Αλκιών ακολουθούν τη διαδικασία RKI, που είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος εξουδετέρωσης του κορονοϊού. Στεγνοκαθαριστήρια Αλκιών, Δαγκλή 10 στην Καβάλα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή αναλυτής σε συνέχεια, 10 λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είπαμε είναι το κάλεσμα για την εργατική ποτομαγιά στην Καβάλα. Καλείτε στο 2510-231033 και δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Μαΐου στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel, όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει αυτό το πολύ όμορφο πολυθρονάκι αξίας 120 ευρώ, μία προσφορά της Home Plus Παυσανίας, Κωστή Παλαμά και στα κηπιά της Καβάλα στα καταστήματα. Μπορείτε να καλέσετε λοιπόν 2510-231033, όπως βλέπουμε και στην οθόνη, να δώσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας και να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για να το κερδίσετε αυτό το πολύ όμορφο πολυθρονάκι. Όπως είπαμε, στις 10 Μαΐου θα γίνει η κλήρωση εδώ ζωντανά στην εκπομπή αναλυτής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε, δεν υπάρχει καμία άλλη χρέωση ή το οτιδήποτε άλλο. Απλά ένα τηλεφώνημα 2510-231033. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, το κάλεσμα από πλευράς του Εργατικού Κέντρου Καβάλας για την συμμετοχή στην απεργία της Πρωτομαγιάς. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο ότι το Εργατικό Κέντρο στο παρελθόν πολλές φορές είχε αναδείξει η μερίδα, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για τους εργαζόμενους να ισχύουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Και αυτό συνέβαινε γιατί τις περισσότερες φορές όταν δεν τηρούνται τα μέτρα αυτά, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις έχουν αντίκτυπο φυσικά στους εργαζόμενους και πολλές φορές έχουν πληρώσει το τίμημα με την ίδια τους την ζωή. Χαιρετίζουμε σήμερα, βέβαια χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα υγιεινής και ασφάλειας, και το Εργατικό Κέντρο Καβάλας προγραμματίζει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ και με τον κύριο Στοιμενίδη Ανδρέα, μία ημερίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια,
η οποία έχει σκοπό και στόχο οι επιχειρήσεις και όλη η κοινωνία να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην πρόληψη των ατυχημάτων καθώς και στις επαγγελματικές ασθένειες. Τα στοιχεία από τις επιπτώσεις των ατυχημάτων είναι βεβαίως τρομακτικά και είναι κάτι το οποίο βαραίνει όλους, βαραίνει και τους εργαζόμενους, βαραίνει και την κοινωνία. Σε αυτό θεωρούμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να μπορούμε να τα βελτιώσουμε, αρκεί όλοι μας να ακολουθήσουμε τους κανόνες τους οποίους μας δίνουν οι επιστήμονες. Έχουμε υποχρέωση όλοι να δαπανίσουμε πόρους για να προλάβουμε και να μειώσουμε τις βαριές επιπτώσεις που υφιστάμεθα από την μη τήρηση των κανόνων της υγιεινής και της ασφάλειας. Και με την ευκαιρία της απεργιακής κινητοποίησης που θα γίνει την 1η Μαΐου την Κυριακή, το Εργατικό Κέντρο καλεί όλους τους εργαζόμενους και όλα τα σωματεία να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στις 10 η ώρα στο άγαλμα του καπνεργάτη, για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους εργαζόμενους για την οκτάωρη εργασία και τα δικαιώματα στην παραγωγική διαδικασία. Το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες και για τις κυβερνήσεις. Και είναι ένα θέμα που απαιτεί συνεργασία, ώστε όλοι να κερδίσουμε από την τήρηση των απαραίτητων κανόνων σε αυτό. Ως ΓΕΣΕ και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η οποία είναι και Παγκόσμια ημέρα μνήμης των εργατών που σκοτώθηκαν στη δουλειά τους, θέλουμε να εκφράσουμε την βαθύτατη θλίψη μας και τον βαθύ αποτροπιασμό μας για τα αλλεπάλληλα εργατικά δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Σε έναν μέσο όρο δύο εργατικών δυστυχημάτων, δύο νεκρών το μήνα που στατιστικά καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι πέρσι και φέτος έχουμε μια αυξητική πορεία και πάμε σε διπλασιασμό ουσιαστικά των εργαζόμενων οι οποίοι σκοτώνονται στη δουλειά τους. Και βέβαια είχαμε και εδώ στην περιοχή σας πριν από λιγότερο από ένα μήνα είχαμε άλλο ένα εργατικό δυστύχημα όπου ένας συνάδελφος μας σε λατομείο του Πρίνου, σε λατομείο της Θάσου, έχασε τη δουλειά του από πτώση από μεγάλο ύψος. Μάρτιο, Απρίλιο, έχουμε 8 εργαζόμενους οι οποίοι έχουν χάσει την ζωή τους. Εχθές ένας εργαζόμενος στο σταθμό εμπορευματικών μεταφορτώσεων της Κόσκο έπεσε από ύψος 12 μέτρων και χαροπαλεύει. Την Τρίτη, ένας συνάδελφος 45 χρονών, ο οποίος εργάζεται σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Χερσόνησο της Κρήτης, έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε. Ενώ η Ευρώπη λοιπόν βελτιώνει όλους τους δείκτες της στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στη χώρα μας πάμε πίσω. Πάμε πίσω και εδώ θεωρούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο ένας έχει να κάνει με την εξαιρετική εντατικοποίηση της εργασίας η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη χρήση ανειδίκευτου, φθηνού και ανεκπαίδευτου εργατικού δυναμικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την παρεμπόδιση ουσιαστικά της συνδικαλιστικής οργάνωσης στους χώρους εργασίας. Αν δούμε όλα τα εργατικά δυστυχήματα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, θα παρατηρήσουμε ότι σε όλα υπάρχουν και οι τρεις αυτοί παράγοντες. Και επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η πλήρης θεσμική παρεμπόδιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κλαδικό επίπεδο ή σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μάλλον, να το πω αλλιώς, καλός εργαζόμενος είναι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος. Και ικανοποιημένος εργαζόμενος δεν είναι μονάχα αυτός που αμείβεται καλά, αλλά και εκείνος που αισθάνεται ασφαλής όταν μπαίνει στο χώρο εργασίας του, ότι αισθάνεται προστατευμένος, ότι αισθάνεται ότι τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, αισθάνεται σαν να είναι στο σπίτι του, κυριολεκτικά. Βέβαια, ακόμα και στο σπίτι μπορεί να μας συμβεί ένα ατύχημα. Αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να περιορίσουμε τις πιθανότητες. Για να περιοριστούν οι πιθανότητες στον χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχουν συνεχείς εκπαιδεύσεις, πρέπει να υπάρχει πίεση από την πλευρά του εργοδότη. Άρα, ο εργοδότης είναι πολύ σημαντικό
να αναλάβει τις ευθύνες του και ως επιχείρηση να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται συνθήκες καλές για την παραγωγή, για την παραγωγικότητα και για την ευεξία, την υγεία των εργαζομένων του. Στις μικρότερες επιχειρήσεις, εκεί που τα όρια είναι δυσδιάκριτα, είναι προφανές ότι ο εργοδότης έχει λίγο και τη θέση του εργαζόμενου, οπότε εκεί ίσως είναι, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την ανάγκη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ουσιαστικά είμαστε εδώ για να επενθυμίσουμε αυτό το οποίο είναι καθημερινό μας μέλημα, απλά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά πάλι σε αυτά. Το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να διαφυλάττουμε την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία ως ύψιστο αγαθό. Πρέπει να σας πω ότι για το τεχνικό επιμελητήριο και τους μηχανικούς η υγιεινή και η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικά αγαθά και σε όλα τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών υπάρχουν ως προπτυχιακά μαθήματα. Επομένως, οι μηχανικοί εκπαιδεύονται σε αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια ασκούν και δραστηριότητα έχοντας το επαγγελματικό δικαίωμα του τεχνικού ασφαλείας. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να προσέχουμε όλοι μας με επαγγελματική ευσυνειδησία στην καθημερινότητά μας να τηρούμε τα πρωτόκολλα και τις συνθήκες ασφάλειας που προβλέπονται για κάθε μία από τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλεκόμαστε. Εγώ θα αναφερθώ στο κομμάτι της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία από την οπτική, την γεωτεχνική. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα για έναν περιφερειακό, ένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, έτσι, ακριτικό θα έλεγα, φίλε Ανδρέα, ένα από το πιο φτωχό κομμάτι, η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με πολλές δραστηριότητες στον πρωτογενή και όχι μόνο τομέα. Θα ήθελα να πω ότι 2-3 έτσι στοιχεία, προκειμένου να καταλάβουν έτσι και οι που μας ακούν, ότι σύμφωνα με ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι κλάδοι με το υψηλότερο ποσοστό στην εργασία, ατυχημάτων στην εργασία, αφορούν τόσο στο πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή τομέα. Το υψηλότερο ποσοστό φυσικά απαντάται στις κατασκευές, που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, 6%, ενώ ακολουθούν η γεωργία, δασοκομεία και η αλληλεία με 3,8% και η βιομηχανία και η ενέργεια στο 3,3%. Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας περισσότερα από 38.000 αγροτικά ατυχήματα οποιαδήποτες μορφής, είτε θανατηφόρα είτε με βαριές και μόνιμες βλάβες. Κύριες αιτίες του τραυματισμού των αγροτών είναι είτε οι πτώσεις και τα ατυχήματα με εργαλεία είτε μηχανήματα, συνήθως χρησιμοποιούνται βαριά μηχανήματα, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις από δηλητηριάσεις από χρήση φυτοφαρμάκων και επικίνδυνων χημικών ουσιών είτε λιπασμάτων, και φυσικά πολλές φορές αυτό το γεγονός έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, όπως ανέφερες, Ανδρέα, τα επαγγελματικά προβλήματα υγείας που δεν καταγράφονται πλέον και φυσικά επιβαρύνουν, πέρα όλων των προφανέστατων προβλημάτων, τα εθνικά συστήματα υγείας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής Αναλυτής και για σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου. Να πούμε ότι, θα πούμε και σε αυτή την πολύ σημαντική είδηση, την Τρίτη που μας έρχεται, 3 Μαΐου, έχουμε την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μετά τις διακοπές του Πάσχα και την Πρωτομαγιά που συνέπεσε μάλιστα. Και έτσι λοιπόν επιστρέφουν οι μαθητές χωρίς πλέον την ανάγκη για self-test στις αίθουσες, αλλά με την αναγκαστική πλέον χρήση της μάσκας εντός των αιθουσών. Μας μίλησε για αυτό το πρωί στο πρώτο θέμα ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, ο οποίος μας έκανε επίσης και κάτι γνωστό, μια ακόμη είδηση, το γεγονός ότι λόγω των προπληρωμών που έγιναν σε έναν ανεβολία στο εκπαιδευτικό που τέθηκε σε αναστολή, του δόθηκε ο μισθός κανονικά, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, και τώρα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δώσει πίσω τους μισθούς 2 περίπου μηνών. Είναι απίστευτο αυτό, αλλά αληθινό, και τώρα βλέπουμε ότι θα ακολουθηθεί ακόμη και η νομική οδός. Ναι, όχι, δεν θα κλείσουμε ακόμη την εκπομπή. Θα δώσω λίγο το απόσπασμα αυτό από το πρώτο θέμα, από την πρωινή εκπομπή του Ένα Channel, για να ακούσουμε λίγο τα όσα είπε ο κύριος Ιωσηφίδης. Στις 3 Μαΐου περιμένουμε, θα υποδεχτούμε πάλι τους μαθητές μας.
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με τη διαφορά ότι δεν θα έχουν την υποχρέωση της διενέργειας self-test πριν πάνε στο σχολείο. Μάλιστα. Και επειδή μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει ότι και τα συμπτώματα των μαθητών στις σχολικές μονάδες ακολουθούν τα συμπτώματα, την πορεία δηλαδή του γενικού πληθυσμού, και βλέπουμε να πέφτουν τα θετικά κρούσματα και στο γενικό πληθυσμό, ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και στους μαθητές μας στις σχολικές μονάδες. Και έτσι λοιπόν το υπόλοιπο θα κυλήσει ομαλά. Μάλιστα. Οπότε κύριε Ιωσηφίδη, χωρίς την διενέργεια πλέον self-test, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέλθουν στις σχολικές αίθουσες από 3 Μαΐου, έτσι? Ναι, ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζουν και οι γονείς τι πρέπει να κάνουν, αλλά επιστροφή στην κανονικότητα σχετικά, θα λέγαμε, με μάσκες μόνο. Σχετικά, ναι, όλα τα υπόλοιπα μέτρα, μέχρι νεοτέρας βέβαια, αν αποφασίσει κάτι άλλο η αρμόδια επιτροπή, όλα τα υπόλοιπα μέτρα θα τηρούνται για την προστασία της υγείας των μαθητών. Δηλαδή μάσκες κανονικά στους εσωτερικούς χώρους. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, ό,τι κάνανε μέχρι τώρα. Παραμένει κανονικά λοιπόν η μάσκα. Για να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς θα γίνει. Τι θα γίνει πάλι τώρα αν εντοπιστεί κάποιο κρούσμα? Συνεχίζουμε πάλι όταν εντοπίζεται κρούσμα. Γίνεται η χνηλάτιση. Βγαίνουν οι στενές επαφές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν 2 self-test τώρα πια. Μέσα στο πενθήμερο, πρώτη και τέταρτη μέρα. Και 2 rapid, 2 τεστ, ναι, 2 τεστ, μέσα, 2 και 2, 4 τεστ. Την πρώτη και την τέταρτη μέρα, και επίσης θα παίρνουν και 2 self-test από εμάς από τη διεύθυνση. Άρα θα έχουν τα 2 rapid και 2 self-test που θα παίρνουν από τη διεύθυνση. Αυτά θα καταγράφονται από τους υπεύθυνους, τα αποτελέσματα από τους υπεύθυνους COVID των σχολικών μονάδων, γιατί θα παρακολουθείτε η διασπορά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθείτε η διασπορά. Για να δούμε, όταν λοιπόν έχει το παιδί κορονοϊό, προχωράει σε αυτό και η τέταρτη μέρα, αφού βγει αρνητικό, μπορεί μετά να επιστρέψει και πάλι στο σχολείο. Οι μαθητές, ναι, ο μαθητής ο οποίος ήταν θετικός, την πέμπτη μέρα, 5 μέρες μένει σε καραντίνα. Ναι. Την επόμενη μέρα, εφόσον δεν έχει συμπτώματα, είναι απείρετος, έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα και βρεθεί αρνητικός, γυρίζει στη σχολική του μονάδα. Μάλιστα. Από πλευράς τώρα βλέπουμε ότι επιστρέφουμε σε μια μερική κανονικότητα, αυτό που είπατε κι εσείς νωρίτερα, κύριε Ιωσηφίδη. Από πλευράς τώρα και εμβολιασμών είμαστε σε καλά επίπεδα, νομίζω, εδώ πέρα. Και εκπαιδευτικοί και μαθητές, έτσι? Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχω εικόνα για εμβολιασμούς μαθητών, αλλά στην εκπαιδευτική είναι πράγματι είμαστε σε επίπεδα που αγγίζουν το 90%. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό όντως, κύριε Ιωσηφίδη. Να προσέχουμε πάντως, αυτό θέλει, πρόληψη και εν ώψη φυσικά τώρα και των κρουσμάτων, τα οποία βέβαια κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά πάλι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές. Ναι, πρέπει, είναι γιατί ο κορονοϊός δεν έχει φύγει από ανάμεσά μας. Συνεχίζει να υπάρχει. Βέβαια βλέπουμε τον καιρό χαλαρό, τον καιρό καλό, και ίσως χαλαρώνουμε. Πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να σας πάω λίγο, και επειδή αναφερθήκαμε και σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, υπάρχει ένα ζήτημα, μια απόφαση η οποία πάρθηκε από την πρωτοβάθμια σχετικά με έναν ανεμβολίαστο εκπαιδευτικό, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε αναστολή, είχε τεθεί σε αναστολή, τελικώς φαίνεται πως πληρωνόταν κανονικά, έπαιρνε κανονικά το μισθό του, έτσι, κύριε Ιωσηφίδη? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ωραία. Όπως δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, οι δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώνονται. Προς τα τέλη λοιπόν του μήνα, 27 ή 28 του μηνός, ανάλογα με την τράπεζα από την οποία πληρώνονται, πληρώνονται για τον επόμενο μήνα. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το Τμήμα Οικονομικού, είναι υποχρεωμένο το πρώτο 20ήμερο του μήνα
να καταθέσει, να ανεβάσει σε ειδική πλατφόρμα στην ενιαία αρχή πληρωμών τις μισθοδοτικές καταστάσεις του μήνα για τον μέσα επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός. Λοιπόν, οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Διεύθυνση και το Τμήμα Οικονομικού έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της. Ανέβασε στον προβλεπόμενο χρόνο τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Ναι. Στη συνέχεια έγινε η αναστολή λειτουργίας του εκπαιδευτικού. Αυτός όμως ήδη είχε πληρωθεί 2 μήνες, τους οποίους δεν δούλεψε και τους οποίους καλείται τώρα να τους επιστρέψει. Δηλαδή η διαδικασία συνέβη αυτή γιατί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώνονται. Και για να προπληρωθούν και να είναι όλα να έχουν κανονικά το μισθό στην ώρα τους, θα πρέπει οι μισθοδοτικές καταστάσεις να έχουν ανεβεί στην ειδική πλατφόρμα της ενιαίας αρχής πληρωμών το πρώτο 20ήμερο. Αυτό λοιπόν έκανε η διεύθυνσή μας και δεν έκανε κανένα λάθος. Κινήθηκε στις σωστές ημερομηνίες σύμφωνα με τον νόμο. Και τώρα ουσιαστικά αυτά τα χρήματα τα οποία έχει ήδη προπληρωθεί βέβαια ο εκπαιδευτικός, ναι, πρέπει να τα επιστρέψει. Και τα οποία δεν έχει δουλέψει, ναι, πρέπει να τα επιστρέψει. Για τι ποσό μιλάμε, κύριε Σιφίδη? 2 μήνες. Τώρα ακριβώς δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά είναι ο μισθός 2 μηνών. Μισθός 2 μηνών, μάλιστα. Είναι σημαντικό το ποσό πάντως, να πούμε αυτό. Και τώρα αυτά τα οποία λογικά θα τα έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός, πρέπει λογικά να τα επιστρέψει. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς. Εφόσον λοιπόν δεν τα δούλεψε, ναι, θα πρέπει να τα επιστρέψει. Αυτό λέει ο νόμος. Και η διεύθυνσή μας εφάρμοσε ακριβώς τον νόμο και τις προθεσμίες που αναφέρει ο νόμος. Σωστά. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να εξαιρέσουμε κάποιον εκπαιδευτικό από τη μισθοδοσία. Φυσικά και όχι, ναι. Καταλάβατε. Αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ήθελε, θα μπορούσε να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση, παρακαλώ μην με πληρώνετε, ας πούμε, μέχρι να βγει η απόφαση αναστολής. Αλλά εντάξει. Τώρα μάλλον θα βρεθεί προεκπλήξεως αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα... Δεν νομίζω, γιατί όταν δεν πηγαίνεις στη δουλειά σου, ναι, και έχεις προπληρωθεί, δεν ξοδεύεις τα χρήματα και ξέρεις ότι είσαι σε αναστολή εργασία. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια κατάσταση που δεν μπορούσε να αποφευθεί. Μάλιστα. Έχει λογικά κάποιο χρονικό περιθώριο τώρα και μετά πάει ίσως και νομικά όλη η υπόθεση, άμα δεν επιστρέψει τα χρήματα ο άνθρωπος αυτός. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι μια περίεργη κατάσταση τώρα. Δεν φαίνεται να έχει εμβολιαστεί αυτός ο άνθρωπος πάντως. Δεν έχει επιστρέψει δηλαδή κανονικά να εργάζεται. Όχι, όχι. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Ιωσήφιδη, περίεργη υπόθεση αυτή. Παρακολουθούμε. Ναι. Σε οποιαδήποτε περιπτώσει, ακόμα και στον εκπαιδευτικό, ο οποίος ζητάει, παράδειγμα, άδεια άνευ αποδοχών. Ναι. Ζητάει την άδεια άνευ αποδοχών για 1 μήνα, παράδειγμα, γιατί τόσο μπορεί να δώσει η διεύθυνση εκπαίδευσης εδώ. Αυτός όμως έχει προπληρωθεί το μήνα, οπότε θα πρέπει να το επιστρέψει. Αν αυτός ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών, το γνωρίζει, κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και ζητάει να εξαιρεθεί από τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να μην γίνει έτσι. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, οι δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώνονται. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η προπληρωμή, θα πρέπει οι μισθοδοτικές καταστάσεις του μεθεπόμενου μήνα να έχουν ανεβεί μέχρι τις 20 του μηνός. Άστε. Καταλάβατε? Ναι. Καταλάβαμε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η προπληρωμή. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Σιφίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, είδαμε το σχετικό ρεπορτάζ και το απόσπασμα από την πρωινή εκπομπή του Ένα Τσάνελ, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα επιστρέψουν οι μαθητές λοιπόν 3 Μαΐου. Μας έκανε γνωστή για αυτή την υπόθεση ο κ. Ιωσήφιδης με τον εκπαιδευτικό. Νομική οδός τώρα πλέον αναμένεται, αν δεν επιστρέψει φυσικά τα χρήματα ο εκπαιδευτικός. Θα το δούμε. Τώρα, πάμε να κλείσουμε λίγο την εκπομπή με την επιστολή
του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του κυρίου Αλέξη Πολίτη, σχετικά με την καθυστέρηση των εργασιών για τα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Ένα πρόβλημα το οποίο από πέρσι, να πούμε, το έχουμε συναντήσει. Δυστυχώς, συνεχίζεται κανονικά και φέτος, δυστυχώς. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και πάλι την προσεχή εβδομάδα που μας έρχεται, 2,5 με 4,5, όπως πάντα εδώ εκπομπή Αναλυτής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό τριήμερο. Ακολουθεί της Πρωτομαγιάς, ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel. Να είστε όλοι και όλες καλά από εμένα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Επίγουσα επιστολή προς την Εγνατία Οδό ΑΕ απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης προκειμένου να ενημερωθεί για την διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στον κόβο του Αγίου Ανδρέα, καθώς και για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής πλευρικών διοδίων, αλλά για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Επί της ουσίας, επειδή τα έγγραφα μένουν και επεπτερώνονται, όπως λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αποφασίσαμε να στείλουμε έγγραφο στην Εγνατία Οδό προκειμένου να πιέσουμε περαιτέρω ώστε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι εργασίες της Εγνατίας Οδού στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο από Καβάλα προς Αγίου Ανδρέα, δηλαδή στο τμήμα της Εγνατίας Οδού που, όπου στρίβεις για να μπει στην Ηρακλίτσα, την Πέραμο και όλες αυτές τις άκρως τουριστικές περιοχές της περιφερειακής ενότητάς μας, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της εξόδου. Αν κάποιος θέλει να φύγει από αυτές τις περιοχές προκειμένου να βγει στην Εγνατία Οδό προς κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, πάλι δεν μπορεί να το πράξει λόγω των έργων που γίνεται εκεί και την κατασκευή των πλευρικών διοδίων. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να στείλουμε αυτή την επιστολή ώστε να πιέσουμε την Εγνατία Οδό και εγγράφως, το ξαναλέω, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε και με τους ανθρώπους Εγνατίας Οδού, να επιστρέψουν τις διαδικασίες, γιατί δεν νοείται λίγες μέρες πριν την Πρωτομαγιά και έχοντας δώσει μια, αν θέλετε, τουριστική άνθηση τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες του Πάσχα. Είδαμε πολύ κόσμο στις περιοχές της Ηρακλείας και της Πέραμου, και όχι μόνο, και του Παλιού. Είδαμε πολλούς τουρίστες, είδαμε πολύ κόσμο που ήρθε προκειμένου να περάσει κάποιες μέρες εδώ στην περιοχή μας. Δεν νοείται λίγες εβδομάδες πριν την τουριστική περίοδο και την επίσημη έναρξη αυτής να υπάρχει αυτό το μείζον πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε όλοι. Το συγκεκριμένο πρόβλημα φαίνεται πως απασχολεί και άλλους φορείς όπως το Δήμο Παγκαίου, καθώς το 2021 υπήρξε έντονο το συγκεκριμένο πρόβλημα στο σημείο. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα τον Άγιο Ανδρέα. Ελπίζουμε ακόμα ότι δεν θα ζήσουμε το έργο της εξοχής. Εδώ υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτά τα διόδια από 14 Δευτέρου μέχρι 14 Μαΐου του 2022 ολοκλήρωση. Αλλά να σας πω, κύριε Νεφρέμη, το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Ναι. Θα φτάσουμε δηλαδή πάλι να έχουμε το καλοκαίρι και να μας βάζει η Εγνατία Οδός τρικλοποδιές σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή είχαμε τα διόδια της εξοχής, ξέραμε ότι υπήρχαν θέματα σχετικά με το χολόγιο της Εγνατίας, με το ιδιοκτησιακό. Κάναμε υπομονή, πιέσαμε, ξαναπιέσαμε, ζήσαμε, εγώ θα το ονομάσω τραγέλαφο αυτό με την εξοχή. Έτσι. Και με αυτά που ζήσαμε, αυτό που ζούσαμε πριν, όταν ήταν κλειστά, να έχουμε ουρές από τον παλιό δρόμο, να πω εγώ, προς Ελευθερούπολη, έτσι, από Αγιανδρέα προς Ελευθερούπολη, με τον παλιό δρόμο, τον κλασικό που πηγαίναμε. Τώρα βρισκόμαστε πια στο νέο έργο, θα το ονομάσω, τα διόδια του Αγιανδρέα.